σπούδασε στο τμήμα νομικής της νομικής σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ως ασκούμενος δικηγόρος, σύνδεσε στο γραφείο του Αχιλιά Καραγιοζόπουλου και από το 2004 ασκεί μάθημη δικηγορία στη Θάσο. Διετέλεσε μέλος της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου Θάσου από το 2006 έως και το 2010. Είναι μέλος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ Καβάλα από το 2009 έως και το 2014. Είναι νομικός συνεργάτης της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, νομικός συνεργάτης του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγροτικών Ιατρών, νομικός σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, νομικός συνεργάτης του Δήμου Θάσου, νομικός συνεργάτης της ΕΑΣ Καβάλας, εκπαιδευτής στο ΙΕ Καβάλα, στο μάθημα της πολιτικής ιστορίας και στο τμήμα της δημοσιογραφίας, πρόεδρος Επιτροπής Ενστάσεων του Κτηματολογίου Καβάλας και γνωρίζει πολύ καλά τα αγγλικά. Βέβαια, σαν νέος άνθρωπος, έχει μία πολύ όμορφη σύζυγο και δύο παιδιά, τα οποία του δίνουν δύναμη. Από μένα, τα λίγα λόγια αυτά, θα αφήσω τον ίδιο, τον Λευτέρη τον Κυριακίδη, να ανέβει εδώ πάνω και να μιλήσει ο ίδιος. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή σας παρουσία. Κατά παρέτηση του πρωτοκόλου, και θα μου επιτρέψει ο αγαπητός βουλευτής κ. Παναγιωτόπουλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημερινή του παρουσία έναν άνθρωπο στον οποίο δημόσια αναγνωρίζει ότι οφείλω πολλά και του υπόσχομαι ότι ως ο επόμενος δήμαρχος της Θάσου θα ακολουθήσω πιστά τη συμβουλή του ότι ο πολιτικός οφείλει και πρέπει να είναι μεγαλόψυχος. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον επί σειρά ετών δήμαρχο Θάσου, Λευτέρη Μελέτη. Να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον βουλευτή Καβάλας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον αντικαρισμεριάτη του Ιωσμού, κύριο Μαγουλάδη, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μακάρο Ζαζαλίδη, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μου Καβάλας, την κυρία Μίτα Παπουτσιβάτσο, τον τέος νομάρχη και αγαπητό φίλο της Θάσου, Θεόδωρο Καλυμπή, και τον κυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ Ελλάδος, τον κύριο Στάθη Κεφαλή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να ζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο. Σε ένα τόπο με φυσική ομορφιά και απεριόριστες δυνατότητες που μπορούν να μας εγγυηθούν την ευημερία των κατοίκων. Βέβαια, δεν αρκεί αυτή η ύπαρξη των προϋποθέσεων, αλλά απαιτείται και η ουσιαστική δράση όλων μας προκειμένου οι δυνατότητες αυτές να μετουσιωθούν σε πραγματική πρόοδο και ευημερία. Σήμερα είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε για το αύριο. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτά που κλείνουν. Είμαστε εδώ για να κοιτάξουμε μπροστά, να αναδείξουμε τη δυναμική της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να της επισημάνουμε αυτά που η ίδια γνωρίζει. Θέλει από εμάς να ακούσει πώς θα ανοίξουμε το νέο κεφάλαιο που εκπροσωπούμε. Το μέτρο σύγκρισής μας δεν είναι το σήμερα, αλλά ο δυναμισμός της νέας εποχής που εκπροσωπούμε. Η πρόκληση για εμάς δεν είναι να προσφέρουμε λιγότερο τέλμα από αυτό που ήδη υπάρχει, αλλά ένα ριζικά νέο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό, οι λύσεις και ο λόγος που διαμορφώνουμε για τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας συμβαδίζουν απόλυτα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Θέλουμε την κοινωνία στο πλευρό μας. Θέλουμε πολίτες ενεργούς, γνωρίζοντας όμως ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα μας χαριστεί, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε για να το κερδίσουμε. Πρέπει να πείσουμε και να εμπνεύσουμε. Η πολιτική μας θα έχει ως θεμέλια λύθο την αλήθεια για την επίλυση των προβλημάτων, γιατί η αλήθεια λύνει τα προβλήματα και τελικά αυτή είναι που στο τέλος θριαμβεύει. Μας λένε, εσείς είστε νέοι,
πώς θα τα καταφέρετε. Έχετε εμπειρία. Ναι, θα τα καταφέρουμε, απαντούμε σε όλους αυτούς. Έχουμε τη διάθεση να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με αλήθειες και πράξεις. Εξάλλου, κανείς δεν γεννήθηκε έμπειρος. Σε μια εποχή συλλογικών προσπαθειών, έχουμε την πόρτα μας ανοιχτή σε όσους υιοθετούν τις απόψεις μας. Θέλουμε ανθρώπους με όραμα, ανθρώπους με πίστη, διορατικότητα, τόλμη και αποφασιστικότητα, από όποια και αν είναι η πολιτική τους καταγωγή. Χρειαζόμαστε όλα τα διαθέσιμα χέρια, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Γι' αυτόν τον λόγο σας καλώ όλους σε μια σύμπραξη αλήθειας, σε μια σύμπραξη προσφοράς, σε μια σύμπραξη ευθύνης. Ήρθε η ώρα που θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική και η ηθική συνδέονται αναπόσπαστα. Αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά θα πρέπει να έχουν τη δύναμη να θυσιάσουν το προσωπικό τους συμφέρον στο συλλογικό. Και σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμος θα πρέπει να είναι το σπίτι όλων και όχι η φωλιά μερικών. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η ευημερία του τόπου μας. Σήμερα δεν πρόκειται να αναφερθώ αναλυτικά στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, θα σταθώ όμως σε μερικούς άξονες της σύμπραξης ευθύνης. Πρώτον, εξαγγελίες συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες. Θέλω ό,τι υποσχεθούμε να μπορούμε να το κάνουμε. Το προσωπικό μου στοίχημα, όπως και το στοίχημα των συνεργατών μου, είναι στο τέλος του δρόμου όλες οι υποσχέσεις μας να έχουν γίνει πράξεις. Να ταυτιστούμε με μία τετραετία αλλαγών, με μία περίοδο αλήθειας, έργου και δημιουργίας. Δεύτερον, ο Δήμος θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά, να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες με τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στους Δήμους διευρύνουν τις λειτουργικές και διοικητικές τους δυνατότητες και καθιστούν τη δουλειά τους πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική. Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, λογικό, ενώ βρισκόμαστε στο 2019, να μην είναι δυνατή στο Δήμο της Θάσου η έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Τρίτον, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την ανάταξη της τοπικής οικονομίας, ο τομέας του τουρισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της σχεδιαζόμενης πολιτικής μας. Ο τουρισμός, γνωρίζετε όλοι σας πάρα πολύ καλά, ότι αποτελεί το σημαντικότερο πυλώνα της οικονομίας μας και η Θάσος πρέπει να επιστρέψει στο κέντρο του ευρωπαϊκού τουριστικού γίγνεσθε. Δεν μπορεί να είναι απούσα από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές τουριστικές εκθέσεις όταν άλλοι δήμοι δίνουν γη και είδωρ για την προώθηση του τόπου τους. Δυστυχώς, εμείς δια της στασιμότητας κινούμαστε πίσω ολοταχώς. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε, είναι κάτι που δεν το αξίζουμε, είναι κάτι που θα τα σταματήσουμε. Η Θάσος είναι το διαμάντι του Βορείου Αιγαίου. Όχι όμως γιατί το θέλουμε εμείς, αλλά γιατί θα το παραδέχονται όλοι. Ως η επόμενη διοίκηση του Δήμου της Θάσου, δεσμευόμαστε για τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων στη στοχευμένη και οργανωμένη διαφήμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος που ονομάζεται Θάσος, αλλά και στη δημιουργία των υποδομών εκείνων που θα κατατάξουν το νησί μας στους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα φτερά μας. Πέραν βεβαίως του τουρισμού, θα είμαστε άρρωγοι και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας του νησιού μας. Ο Δήμος οφείλει να είναι δίπλα σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς κλάδους, χωρίς διακρίσεις και χωρίς κατηγοριοποίησεις. Τέταρτον,
η μάχη της καθημερινότητας. Οι εικόνες της καθημερινότητας είναι γνωστές σε όλους μας. Η καθαριότητα είναι πολιτισμός και αποτελεί δική μας δέσμευση η εικόνα ενός νησιού καθαρού. Εδώ όμως χρειάζεται δουλειά. Θέλουμε ένα Δήμο κοντά στο Δημότη, κοντά στο καθημερινό και μικρό πρόβλημά του, με στόχο την άμεση επίλυσή του. Ίσως έχετε προσέξει ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου επιμένω αρκετά στην ανάγκη για δουλειά για να αλλάξει η καθημερινότητα. Το δύσκολο δεν είναι να εντοπίσουμε τα προβλήματα. Το δύσκολο είναι το αποτέλεσμα. Οι ορατές αλλαγές και οι ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η διαπίστωση των προβλημάτων δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε δράση με σαφή κατεύθυνση και δύναμη. Προβλήματα άλυτα δεν υπάρχουν. Υπάρχει προχειρότητα, υπάρχει άγνοια, υπάρχει ατολμία, υπάρχει αδιαφορία. Αυτή λοιπόν την καθημερινότητα σε ολόκληρο το Δήμο μας δεσμεύουμε ότι θα υπηρετήσω με πάθος και συνέπεια. Σχεδιάζουμε επιμέρους τη διαχείριση των απορριμμάτων με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς ρήπανση του περιβάλλοντος. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράμματα ανακύκλωσης, αλλά κυρίως στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων μας σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Πέμπτον, τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής μας πολιτικής θα περιλαμβάνουν δράσεις και ενέργειες στις παρακάτω κατευθύνσεις. Την προστασία της οικογένειας και ειδικότερα των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, με την επανίδρυση των κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, των γνωστών σε όλο μας ΚΑΠΗ, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και όλων των ευπαθών εκείνων ομάδων, μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και μέσω της δημιουργίας νέων δομών αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. Την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και όχι με συγγενείς και φίλους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνικής προστασίας. Και τέλος, τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλειών ενεργών πολιτών σε δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς με σεβασμό στην αυτονομία τους. Έκτον, αλλά ίσως και περισσότερο σημαντικό, η θάσος είναι η θάσος που μας ενώνει. Όλοι έχουμε την κομματική μας προέλευση, ωστόσο ο τόπος μας είναι μεγάλος και μας χωράει όλους. Μας χωράει με την ποικιλία των εμπειριών μας, αλλά και με την διαφορετικότητα των πολιτικών μας προτιμήσεων. Ερχόμαστε για να ενώσουμε. Ερχόμαστε για να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλον, ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί τη θάσο που θέλουμε και αξίζουμε. Όταν πήρα την απόφαση να είμαι υποψήφιος για τη θέση του Δημάρχου, προσωπική μου φιλοδοξία ήταν και είναι να ταυτιστώ με τις σημαντικές αλλαγές που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Να αποδείξουμε επιτέλους ότι η πολιτική και η αποτελεσματικότητα είναι έννοιες απολύτως συμβατές. Να αποδείξουμε ότι η αλήθεια μπορεί να ταυτιστεί με την πράξη και τα λόγια με τα έργα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε. Αξίζουμε περισσότερα, μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Από τη δική μου πλευρά δεσμεύομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου για να δημιουργήσουμε ένα τόπο που όλοι θα αγαπάμε. Φίλες και φίλοι, τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας τις κάνουν οι άνθρωποι. Άνθρωποι με ιδέες, ικανότητες, διάθεση για προσφορά, αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Χαίρομαι λοιπόν που ολοκληρώνοντας την ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού μας, έχω την ιδιαίτερη τιμή τέτοιους ανθρώπους να έχω δίπλα μου. Προσωπικότητες που διαθέτουν και την επιστημονική επάρκεια, αλλά και την εμπειρία για τη μάχη που θα δώσουν. Συνδυάζουμε δημιουργικά τη συνέχεια με την ανανέωση και φτιάχνουμε αυτό που από την αρχή ήταν η φιλοδοξία μου. Μια ομάδα δουλειάς,
ένα ψηφοδέλτιο δουλειάς. Για τον λόγο αυτό, όποιοι και αν εκλεγούν την 26η Μαΐου, εγώ για ένα μπορώ να είμαι σίγουρος. Ότι έχω δίπλα μου συνεργάτες που μπορώ να στηριχθώ. Έχω δίπλα μου ανθρώπους που δεν μένουν στα λόγια. Αλλά ανθρώπους που παλεύουν, δουλεύουν και νικάνε για τον τόπο τους. Παρακαλώ τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους να προσέρχονται δίπλα μου με τη σειρά που θα τους ανακοινώνω. Αθανασάς Αναστάσιος. Φλαχογιάννη Ζωντανό Γιάννα. Γερογιάννη Παναγιώτα. Γιοργαλά Ρούλα. Γεωργίου Ιωάννης. Γκάρκος Αλέξανδρος. Ελευθερίου Έμι. Ζαφάρογλου Γιώργιος. Ιωάννου Αναστάσιος. Καρίνα. Καραβούζης Τηλιανός. Τσομανής Γεώργιος. Κωνσταντίνος.
Κωνσταντίνου Δημήτριος. Μαδενλής Αντώνιος. Μανίτσας Δημήτριος. Μανίτσας Κωνσταντίνος. Μαρκιανός Ιωάννης. Μαύρινα Βαρβάρα. Νερέση Ερχοντούρα. Σόγνος Μιχάλης. Παπαφιλίππου Κατερίνα. Πασχάλης Ξενοφών. Υπίνης Δημήτριος. Ειρήνας Ευστράτιος. Οικονόμου Ιωάννης. Σαλούφα Μαρία. Σαλταρής Αργύριος. Στούχος Κωνσταντίνος. Στρατηγέντας Σωτήριος. Τριανταφυλλίδης Ερχοντής. Τσακάλου Θεοδώρα. Τσολάκης Σταύρος.
Κάνεις Γεώργιος. Καραλαμπίδου Χρύσα. Κυριακίδης Δημήτριος. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ψηφοδέλτιο δουλειάς. Αυτή είναι η ομάδα δουλειάς. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε όλοι ό,τι κάναμε μέχρι και σήμερα σε όλη τη διαδρομή μας. Θα επιμείνουμε σταθερά και αταλάντευτα στον δρόμο της ευθύνης και στον δρόμο της αλήθειας. Όλοι μαζί στην πρώτη γραμμή της μάχης. Θα παλεύουμε και θα, συνεχίσουμε να παλεύουμε για το μέλλον του τόπου μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στον εαυτό μας, το χρωστάμε στη Θάσο που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ. Και για κάποιους που τυχόν δεν κατάλαβαν το όνομα του συνδυασμού μας, είναι σύμπραξη ευθύνης. Υπάρχει μπουφέ στην Ισπανία.